Χρυσός Δράκος, λοιπόν, μια παράσταση, ένα δυνατό κείμενο του Ρόλαντ Σίμελ Πφένις. Πολύ σωστά. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι το δεύτερο ανέβασμα στην χώρα μας. Ναι. Έχει ανέβει πριν μια δεκαετία, ίσως και λίγο παραπάνω. Το 11, αν δεν κάνω λάθος, από την Κατερίνα Ευαγγελάτου στο Εθνικό. Έχουμε τη χαρά να έχουμε δει την παράσταση και να είμαστε μαζί σας. Πείτε μας με ποια αφορμή και πώς επιλέξατε να ανεβάσετε για αυτό το ανέβασμα. Καταρχάς, ξεκίνησα διαβάζοντας το έργο. Όταν δηλαδή πρωτοδιάβασα το κείμενο του Σίμελ Πφένιχ, κάπως με ιντρίγκαρε ο κόσμος που έφτιαξε και ο τρόπος που είναι γραμμένο το έργο, γιατί είναι ουσιαστικά σαν να έχει έναν δικό του κώδικα. Βασίζεται πάρα πολύ στον Μπρέχτ και στον τρόπο που είναι, αλλά η δομή του ξαφνικά είναι σαν να είναι μια κατηγορία μόνο του. Το πώς μπλέκει τα πράγματα, το τι εικόνες δημιουργεί, το ότι είναι σύντομες, σχεδόν κινηματογραφικές σκηνές και περιεκτικές. Δεν απλώνει δηλαδή πάρα πολύ, δίνει την ουσία των πραγμάτων με πολύ λίγες αράδες. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, ότι ήταν πάρα πολύ γρήγορο, ότι το έβλεπα όσο το διάβαζα. Και κάπως έτσι κινητοποιήθηκα και είπα ότι θέλω να το δουλέψω αυτό το κείμενο. Και σιγά σιγά μπήκα σε μια διαδικασία να το φτιάχνω. Και έτσι είμαστε εδώ που βλέπετε. Είναι κοινό μυστικό ότι οι κουζίνες είναι ένας χώρος ο οποίος είναι έντασης εργασίας, είναι σκληροί χώροι. Πολύ. Είναι χώροι οι οποίοι έχουν πίεση, έχουν άγχος, έχουν εκμετάλλευση, φωνές. Ταυτόχρονα είναι και χώροι οι οποίοι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον έχουν ταυτιστεί και με την κοινωνική ανέλυξη. Με μια έννοια, όλα τα reality σε σχέση με τους σεφ, τους διάσημους που κατάφεραν να αναλυθούν, να πετύχουν πολλά και είναι διάσημοι κτλ. Η επιλογή της κουζίνας σαν ενός χώρου μέσα από τον οποίο, σαν το σκηνικό μέσα από το οποίο επιλέγει ο συγγραφέας να μιλήσει για την καταπίεση, να μιλήσει για τα αδιέξοδα, για την ξενοφοβία, για το ρατσισμό, για όλα αυτά. Όλο αυτό με τις κουζίνες το βλέπουμε σε μια πολύ διαφορετική μορφή από αυτό που συνηθίζουμε πλέον στις μέρες μας, να βλέπουμε την κουζίνα, γιατί μας παρουσιάζεται κάτι, αυτό που είπες, κάτι πολύ όμορφο και σαν ευκαιρία ανέλυξης, ας πούμε, και μιας επαγγελματικής, ας πούμε, πορείας μεγάλης, με σεφ και τα λοιπά. Και βλέπουμε ακριβώς την αντίθετη πλευρά από εκεί που ίσως ξεκινάνε, το πώς έχει ξεκινήσει όλο αυτό, και ότι δεν είναι μόνο αυτό μία κουζίνα, ότι όσο πιο βαθιά και κρυμμένη είναι μία κουζίνα, τόσο περισσότερα κρύβει. Οι περισσότερες ιστορίες έχει να πει. Μια πιο μικρή. Και περισσότερες ιστορίες, ναι. Σωστά. Πρόκειται για Το έργο ουσιαστικά αναφέρεται σε μια κουζίνα ενός μικρού μαγαζιού. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ένα μεγάλο εστιατόριο που υπάρχει. Είναι ένα ταχυφαγείο ουσιαστικά που περνάει κάποιος, παίρνει φαγητό. Υπάρχουν και διάφορα τραπεζάκια που μπορείς να κάτσεις, βέβαια. Και δείχνει το πώς μέσα σε λίγα τετραγωνικά αναγκάζονται οι άνθρωποι να συνυπάρξουν και να δουλέψουν και να βγάλουν πράγματα. Αυτό δηλαδή είναι το σκληρό κομμάτι του. Ότι μέσα σε ένα πολύ μικρό χώρο που ίσα-ίσα αναπνέουν και είναι ο ένας δίπλα στον άλλο, πρέπει να παράξουν δουλειά. Να φύγει δηλαδή το φαγητό. Και σε ένα τόσο μικρό χώρο, πόση ζωή υπάρχει, πόσο δύσκολη ζωή, πόσες ιστορίες ανθρώπων υπάρχουν, πόσα κλαδιά ζωής βγάζει μια μικρή κουζίνα. Και κλαδιά εννοώ όλα τα μυστικά, όλες οι συνδεδεμένες ιστορίες που μπορεί να υπάρχουν από μια μικρή κουζίνα, που
είναι μόνο 5 τετραγωνικά. Mm. Και εκεί μέσα υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που δημιουργείται. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι αυτό που λέτε. Η κουζίνα είναι ένας μικρός χώρος, πολυπιεστικός. Ο συγγραφέας δεν μας λέει καν σε ποια πόλη δεν νομίζω αναφέρει. Ότι είναι συνειδητό πάρα είναι συνειδητό. Πολύ, διότι θα μπορούσε να είναι παντού. Θα μπορούσε να είναι στην και Αθήνα, αυτό είναι ναι, στο αλλά Βερολίνο, είναι σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Ναι, ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή χώρα, σίγουρα αναφέρεται ότι είναι. Και εκεί νομίζω ότι έγκυται και το πολιτικό σχόλιο που κάνει πάνω στο έργο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα βαθύτατα πολιτικό έργο. Πολύ. Και αυτό ήταν και ένας λόγος που το επέλεξα. Ίσως, ναι, δεν ξέρω αν είναι με τον πιο άμεσο τρόπο, αλλά είναι πολύ πολιτικό έργο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κριτική σε αυτό που λέμε δυτικό πολιτισμό. Είναι, και συγκεκριμένα αναφέρεται στην παρακμή ναι. Όλου αυτού του πολιτισμού, του μοντέλου ζωής και τα λοιπά. Αυτό φαίνεται πιο πολύ κυρίως στα διαμερίσματα, ας πούμε, των ενίκων, όχι τόσο της κουζίνας, γιατί εκεί θα μπορούσε να είναι ίσως και παντού έτσι, το πώς πετάς, ας πούμε, τους ανθρώπους εκεί μέσα και δουλεύουν, πρέπει να φτάσουν, ας πούμε, να γίνουν σκλάβοι σχεδόν στα πράγματα. Αλλά αυτό με το δυτικό κόσμο που λες, εκεί τοποθετεί τα διαμερίσματα, το τι γίνεται δηλαδή πίσω από μία πόρτα. Πώς χάνεται πια η επικοινωνία, δεν ξέρουμε πραγματικά ποιος είναι δίπλα μας, όλο αυτό με το trafficking που δίνει με έναν πάρα πολύ ποιητικό τρόπο μέσα στο κείμενο. Και αυτό είναι και η γοητεία του, ότι έχει παντρέψει το ηλαρό με το τραγικό ο συγγραφέας. Είναι, πάνω σε αυτό είναι επίσης και το τι, μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη, τι συνειδήσεις και τι χαρακτηριστικά γνωρίσματα διαμορφώνουν και οι άνθρωποι που κινούνται και είναι κομμάτι του έργου και των ιστοριών των παράλληλων. Δηλαδή ότι έχουμε μια σειρά από ζωές που μέσα από αυτές βγαίνουν όλα τα διέξοδα, όλα τα... Ναι, ζωές που υπάρχουν δίπλα μας, που δεν ξέρουμε κάτι για αυτές, δεν ενδιαφερόμαστε να μάθουμε. Mm-hmm. Μόνο αν κάτι έρθει στο δικό μας το σπίτι και στο δικό μας το χώρο, μόνο εκεί ενδιαφερόμαστε. Αλλιώς δίπλα μας μπορεί να γίνεται ζούγκλα, ας πούμε. Να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, να μην το βλέπουν, να μας ενδιαφέρει. Ναι. 5 ηθοποιοί, 17 ρόλοι. Πολύ συχνά, όχι πολύ συχνά, οι ρόλοι δεν ανταποκρίνονται στο φύλλο. Αυτό είναι δοσμένο από τον συγγραφέα. Δηλαδή, ο ίδιος ζητάει τι θα παίξει ο κάθε ηθοποιός. Ότι θα κάνει το Μυρμήγκι, τον Παντοπόλη. Ναι, η γυναίκα άνω των 60, κάνει το Μυρμήγκι, κάνει την εγγονή, κάνει... Μια μαγείρισα. Ναι. Είναι όλο... Ήταν όλο δοσμένο. Ναι, ήταν δοσμένο και γι' αυτό κρατήθηκε και όπως ήταν. Ταυτόχρονα έχουμε τριτοπρόσωπη αφήγηση. Είναι γραμμένο αυτό. Ναι. Είναι γραμμένο έτσι και δοσμένο. Πώς λειτουργεί αυτό στην... πώς λειτουργεί σαν στο ίδιο το ανέβασμα. Ήταν βοηθητικό... Είναι ένα, ναι, εγώ το αντιλαμβάνομαι σαν ένα παιχνίδι, ας πούμε, που γίνεται και από τον συγγραφέα και από εμάς με τους ηθοποιούς. Είναι κάτι πολύ ωραίο που φυσικά έχει να κάνει με τον θεατή, το ότι είναι σαν να του λες ότι εγώ αυτή τη στιγμή θα σου πω μια ιστορία και σου κλείνω το μάτι και ξαφνικά σου τη λέω και είμαι μέσα σε όλο αυτό. Αλλά πάνω εκεί που πάει να γίνει πιο προσωπικό, ξαναβγαίνω, πάλι σου κλείνω το μάτι και βγαίνω απ' έξω, γίνομαι ο αφηγητής και μετά πάλι γίνομαι ο χαρακτήρας. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι που γίνεται επίτηδες, προφανώς, και από τον ίδιο τον συγγραφέα. Είναι μια ειρωνία που θέλει να περάσει. Και για να τονίσει περισσότερο και την παραβολή που φτιάχνει. Γιατί για μένα αυτό το κείμενο παρομοιάζεται με μια παραβολή. Ότι θέλει να πει μια ιστορία και δεν αφήνει τον ηθοποιό, ας πούμε, να εμβαθύνει, αλλά να μεταφέρει. Τότε εκεί που πάει, του ξαφνικά τον βγάζει συνειδητά απ' έξω. Ότι όπου μέχρι εδώ σ' αφήνω.
κάπως γίνεται μαέστρος και ο ίδιος. Λειτουργήσε, ναι, και εμείς που το είδαμε στα θέατες, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και για μας είναι και δύσκολο, αλλά και ενδιαφέρον, δηλαδή, ναι, πολύ, το πόσο πρέπει να καθαρίσει το ένα κομμάτι από το άλλο. Πείτε μας, αν θέλετε, για κλείσιμο και κάποια λόγια για τους συντελεστές, για πόσο καιρό θα παίζετε ακόμα η παράσταση, πού μπορεί κάποιος να τη δει. Ωραία. Θα πω και τους συντελεστές, θα πω στα υπόλοιπα. Για πόσο καιρό θα την κίνηση την έχει κάνει η Βρυσίδα η Σολομού, τη μουσική την έχει γράψει ο Λευτέρης ο Βενιάδης, το σκηνικό είναι του Σταύρου του Μπαλή, φωτισμούς έχει κάνει η Μελίνα η Μάσχα. Βοηθό σκηνοθέτη Ιωάννη Τσαϊρίδου. Νομίζω τους είπαμε όλους. Βρισκόμαστε στο θέατρο Χώρος. Φωτογραφίες έχει βγάλει ο Χρήστος ο Σημεωνίδης. Το τρέιλερ είναι του Θωμά του Παλιβού. Νομίζω τους έχω πει όλους. Κοστούμια είπες. Κοστούμια η Χριστίνα Τσουτσουλίγα. Μπράβο. Ναι, πότε παίζουμε. Λοιπόν, ναι, βρισκόμαστε στο θέατρο Χώρος. Η παράσταση παίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο 9 και 4. Και θα είμαστε με το καλό μέχρι 6 Απριλίου. 6 Απριλίου. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και που ήρθατε.